Κύριε Υφυπουργέ, στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Σάμο, ο κύριος Υπουργός Υγείας δήλωνε ότι η νησιωτικότητα είναι πολύ σημαντική για τη χώρα και ότι πρέπει να στηριχθούν τα νησιά, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη περίοδο που μπορεί να αντιμετωπίσουμε, ειδικά το ακριτικό νησί της Σάμο, έλεγε ο κύριος Υπουργός. Βέβαια, από τέτοιου είδους δηλώσεις έχουμε ακούσει πολλές κατά καιρούς από όλες τις κυβερνήσεις, όμως η πραγματικότητα που διαχρονικά βιώνουν οι νησιώτες είναι εντελώς διαφορετική. Για πολλωστή φορά, λοιπόν, στην ακριτική Ικαρία, σε μια ευαίσθητη περιοχή του Αιγαίου, οι γονείς αντιμετωπίζουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αφορά την υγεία των παιδιών τους, αφού τελικά η έλλειψη παιδιάτρων αποτελεί την κανονικότητα στην Ικαρία, όπως δυστυχώς και σε πολλά άλλα νησιά. Μόλις, λοιπόν, το Μάιο, προσελήφθη ένας παιδίατρος και μάλιστα επικουρικός, ο δεύτερος που υπηρετεί στο νοσοκομείο της Ικαρίας, οι οποίοι δύο παιδίατροι έχουν στην ευθύνη τους και τα δύο νησιά, της Ικαρίας και των Φούρνων, αφού κανένας άλλος παιδίατρος δεν υπηρετεί ούτε στο κέντρο υγείας του Εύδυλου, ούτε στα υπόλοιπα περιφερειακά ιατρεία της Ικαρίας και των Φούρνων. Λίγες μέρες μετά το διορισμό του, με απόφαση της δεύτερης ΥΠΕ, μετακινήθηκε στη Σάμο για να καλύψει προσωρινά την έλλειψη που υπάρχει στο εκεί νοσοκομείο, όπου από το Δεκέμβριο του 2018 υπηρετεί επίσης μία και μοναδική παιδίατρος για ολόκληρο το νησί, ένα νησί που ως γνωστόν φιλοξενεί και χιλιάδες πρόσφυγες τα τελευταία χρόνια. Αποτέλεσμα αυτής της δραματικής και μόνιμης υποστελέχωσης των δημόσιων μονάδων είναι να μείνει ουσιαστικά ακάλυπτος ο παιδικός πληθυσμός στην Ικαρία και τους Φούρνους, τόσο για τις πάγιες υγειονομικές τους ανάγκες, όσο για τις έκτακτες που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο ακόμα και για την ίδια τους τη ζωή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μόνο στην Ικαρία, εκτός από τα δεκάδες νεογνά βρέφη και νήπια, στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν 870 παιδιά. Ενώ βέβαια ο πληθυσμός αυτός το καλοκαίρι υπερδιπλασιάζεται. Η υποκατάσταση των παιδιάτρων, βέβαια, από γιατρούς γενικής ιατρικής που είναι η συνήθης πρακτική, δεν μπορεί να αποτελέσει λύση. Το παραπάνω πρόβλημα είναι σοβαρό και αποτελεί την κορύφωση του παγόβουνου από την απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια υγεία στο νησί, ως αποτέλεσμα βέβαια της πολιτικής τόσο της σημερινής όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων, με μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, το εμπάρκο κυριολεκτικά στις προσλήψεις, τις περικοπές στις δημόσιες παροχές στην υγεία, την αύξηση της ανταποδοτικότητας και τις πληρωμές της υπηρεσίας υγείας. Ρωτάται λοιπόν ο Υπουργός ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να επιστρέψει ο παιδίατρος που μετακινήθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας στη Σάμο, να επιστρέψει στην Ικαρία, να γίνουν βέβαια άμεσα οι αναγκαίες αριθμό προσλήψης παιδιάτρων με μόνιμη σχέση εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, προκειμένου να στελεχωθούν όλες οι δημόσιες μονάδες υγείας, τόσο της Σάμου όσο και της Ικαρίας, για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των παιδιών όλο το 24ωρο και βέβαια τα κέντρα υγείας να αναπτυχθούν, να στελεχωθούν με όλο το αναγκαίο υγειονομικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και να εξοπλιστούν προκειμένου να παρέχονται πλήρως και δωρεάν όλες οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στα παιδιά και σε όλο βέβαια τον πληθυσμό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κομνηνάκα, γνωρίζουμε τις ελλείψεις και τα κενά και βεβαίως προσπαθούμε με κάθε τρόπο να διασφαλίσουμε τις ανάγκης υγειονομικής κάλυψης των νησιών. Και είναι γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι πάντοτε εύκολη. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι αρκετές φορές οι θέσεις που προκυρήσονται, είτε για μόνιμο είτε για επικουρικό προσωπικό, βγαίνουν άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα διαχρονικό, το οποίο όλοι έχουν προσπαθήσει να το αντιμετωπίσουν και εμείς προσπαθούμε ακόμα περισσότερο, έτσι ώστε να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις, ώστε οι υγειονομικές δομές σε άγονες νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές να αποτελούν επιλέξιμους τρόπους εργασίας για το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Επομένως, απαιτείται, πριν φτάσω στην απάντηση της ερώτησής σας, απαιτείται για αυτόν τον σκοπό η αναθεώρηση των κινήτρων που δίνονται τόσο στο ιατρικό προσωπικό όσο και στο λοιπό προσωπικό και εκεί που παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες ελλείψεις, όχι μόνο με κίνητρα οικονομικά, αλλά με κίνητρα επαγγελματικής εξέλιξης και κάθε άλλο μέτρο που θα καταστήσει αυτούς τους προορισμούς επιλέξιμους. Εμείς επιπλέον προς αυτήν την κατεύθυνση εξετάζουμε και τη δυνατότητα να προκηρύσουμε θέσεις στα κέντρα υγείας τέτοιου τύπου
στο βαθμό του επιμελητή Α ή του διευθυντή, προκειμένου να δώσουμε ένα κίνητρο στους γιατρούς να στελεχώσουν τις δομές αυτές. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας και για έναν παραπάνω λόγο, διότι βρισκόμαστε στη διαχείριση σε μια περίοδο πανδημίας, ξεκινάει η τουριστική περίοδος και οφείλουμε να διασφαλίσουμε τον πληθυσμό των περιοχών, υγειονομικά τον πληθυσμό των περιοχών αυτών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη, η Χίος, η Λίμνος, η Λέσβος είναι νησιά των οποίων οι ανάγκες ενίσχυσης σε υγειονομικό προσωπικό ικανοποιούνται όποτε και όπου ζητηθεί. Επικουρική γιατροί, νοσηλευτές και άλλο παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό έχει ενισχύσει σημαντικά τις δομές, τόσο τις πρωτοβάθμιες δομές φροντίδας υγείας, όσο και τα νοσοκομεία των περιοχών αυτών. Και όπου παρατηρούνται λήψεις οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με επικουρικό προσωπικό ή μόνιμες προσλήψεις, η υγειονομική περιφέρεια μετακινεί προσωπικό από δομές αστικών περιοχών. Σχετικά με το θέμα του παιδιάτρου στην Ικαρία, το νησί έχει δύο παιδιάτρους, πράγμα για το οποίο εμείς έχουμε φροντίσει, γιατί οφείλω να σας θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή δεν είχε κανέναν. Ο ένας εκ των δύο παιδιάτρων για 15 ημέρες καλύπτει το νησί της Σάμου, επειδή η παιδίατρος εκεί βρίσκεται σε αναρωτική άδεια και στις 25 Ιουνίου θα βρίσκεται πίσω στη θέση του στην Ικαρία. Σας θυμίζω επίσης ότι η Σάμος καλύπτει με γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων ανατακτά χρονικά διαστήματα ανάγκες της Ικαρίας. Τέλος, με αφορμή την αναφορά σας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα ήθελα να πω τα εξής. Η επιστροφή στην κανονικότητα στη μετά-κορονοϊό εποχή, στην κορονοϊό εποχή, αποτελεί τη φάση κατά την οποία έχουμε περάσει στην υλοποίηση από το σχεδιασμό μας. Και σύντομα θα δούμε ένα νέο τοπίο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στη χώρα να αλλάζει, να εξυγχρονίζεται, να αναβαθμίζεται, να γίνεται αποδοτικότερη, ποιοτικότερη, πάντοτε στη βάση της καθολικής και ισότιμης πρόσβασης κάθε πολίτη σε υπηρεσίες υγείας. Η υγειονομική κρίση την περίοδο αυτή ανέδειξε το ρόλο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο σύστημα υγείας. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τα εργαλεία, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, πώς θα το κάνουμε και θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, δεν περιμένουμε να παρουσιάσετε ως επίτευγμα το ότι ενώ πέρυσι δεν είχε καθόλου παιδιάτρους η Ικαρία, φέτος κατάφερε να έχει δύο. Και βέβαια, κατά την προσφυλή τακτική, μόλις διορίστηκε μετά από πόσο καιρό δεύτερος παιδίατρος το Μάιο, πήγατε στη διαδικασία να τον μετακινήσετε για να καλύψει τις ανάγκες της Σάμου. Όπου οι ανάγκες της Σάμου, επισημαίνω ότι είναι στη Σάμου υπηρετεί μία μοναδική παιδίατρος από το Δεκέμβριο του 2018, επί 1,5 χρόνο, δηλαδή έχει ξεχάσει τι σημαίνει ρεπό, άδειες κλπ. Είναι σε μόνιμη εφημερία ουσιαστικά. Και μάλιστα η συγκεκριμένη παιδίατρος έχει μετακινηθεί από το ΚΕΦΙΑΠ της ΣΑΜΟ, το Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, αφήνοντας κενό σε μια τόσο ευαίσθητη μονάδα υγείας, όπου θεραπεύονται παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και αναπηρίες. Και επειδή παρουσιάσατε αυτό ως μια έκτακτη κατάσταση, σε τίποτα δεν δεσμεύεστε ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει σε επόμενο διάστημα, που και πάλι θα χρειαστεί ενδεχομένως, είναι ανθρώπινο, όταν ένας άνθρωπος μόνος του υπηρετεί σε ένα ολόκληρο νησί, να χρειαστεί να καλυφθεί αντίστοιχο κενό. Αν λοιπόν δεν καλυφθούν ταυτόχρονα και τα κενά που υπάρχουν στη Σάμο, μια τέτοια τακτική θα παρουσιάζεται συχνά και καθ' όλη τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Και επειδή μιλήσατε για τη δυσκολία στο να επιλεχθούν τέτοιου είδους θέσεις στα νησιά και δυστυχώς ακόμα θυμόμαστε αντίστοιχη απάντηση που είχε δώσει ο προκάτοχός σας στο Υπουργείο, ο κύριος Πολάκης, σε αντίστοιχη ερώτηση που κάναμε για την περσινή παρόμοια κατάσταση που αντιμετωπιζόταν, ότι πού να τους βρω τους γιατρούς να τους γεννήσω, για να μην φτάσετε και στις εξίσου δημιουργικές λύσεις, να σας πούμε ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιλέξει ένας γιατρός να πάει σε τέτοιες δύσκολες σίγουρα περιοχές, και μεταξύ ας πούμε των κινήτρων πρέπει να είναι η ταυτόχρονη προκήρυξη, για παράδειγμα στη Σάμου, και των τριών οργανικών θέσεων παιδιάτρων, διότι δεν θα ξεκινήσει ένας γιατρός να πάει, για να γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι πηγαίνοντας σε ένα νοσοκομείο που θα υπηρετεί ένας και μόνος, δεν θα μπορεί να πάρει ούτε τα βασικά δικαιώματα σε ρεπό και άδεια. Και βέβαια πολύ περισσότερο
Λειτουργείτε με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να δημιουργείται αντικίνητρα στους γιατρούς να επιλέξουν αυτές τις περιοχές. Όταν μάλιστα τελευταία και οι τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Υπουργού Υγείας ότι η θωράκιση των νησιών απέναντι στην πανδημία θα γίνει με τέτοιου είδους μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο ή από το ένα νησί στο άλλο, και δεν μιλάμε για μερικά χιλιόμετρα, μιλάμε για μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο, ένας γιατρός γνωρίζοντας ότι ο διορισμός του σε μια τέτοια θέση θα σημαίνει κάθε 15 μέρες ενδεχομένως μετακίνηση του σε άλλο νησί, κάθε άλλο παρά κίνητρο δημιουργείται. Αντίθετα, θα έλεγα ότι είναι δεδομένο ότι αυτό λειτουργεί ως αντικίνητρο. Και βέβαια, όταν οι διορισμοί δεν είναι μόνιμοι, με μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας, δεν είναι όπως είναι με επικουρικές κλπ. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομακτικές και επικίνδυνες οι ελλείψεις που υπάρχουν σε όλες τις μονάδες υγείας, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο εν μέσω πανδημίας. Και βέβαια αυτό κάθε άλλο παρά δείχνει ενδιαφέρον για την προστασία της νησιωτικότητας. Δυστυχώς αυτή η κατάσταση δεν είναι ούτε καινούρια ούτε έκτακτη, και επειδή είπατε ότι ικανοποιούνται οι ανάγκες όλων των νησιών όποτε ζητηθούν, υπάρχουν πληθώρα παραδείγματα. Δεν θέλω να θυμίσω και ιδιαίτερα στο νομό της Σάμου, ακόμα δεν έχουν ξεχάσει τη ζωή του 19χρονου παιδιού που χάθηκε γιατί υπήρχε ένα ασθενοφόρο σε όλο το νησί που δεν πρόλαβε να φτάσει από το ένα χωριό στο άλλο. Αντίστοιχα, τέτοια περιστατικά υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Τις προηγούμενες μέρες μεταφέρθηκε σε καρότσα αγροτικού ασθενής χωρίς τις αισθήσεις του στο κέντρο υγείας Πολυκνήτου, γιατί δεν υπήρχε οδηγός ασθενοφόρου. Καταλαβαίνετε ότι αυτή δυστυχώς είναι η καθημερινότητα που βιώνουν οι νησιώτες, και δίκαια τους πιάνει τρόμος για το τι θα γίνει αν εμφανιστούν κρούσματα μετά το άνοιγμα της τουριστικής περίοδου, αν βέβαια υπάρξει κάτι τέτοιο. Όταν, για παράδειγμα, ο Υπουργός μίλησε για 24-ωρη ετοιμότητα των νοσοκομείων των νησιών, αλλά ας πούμε στην Ικαρία, όπου δεσμεύτηκαν 4 κρεβάτια για να λειτουργήσουν σε ενδεχόμενο κρουσμάτων, δεν υπάρχουν για τα κρεβάτια αυτά ανεπνευστήρες, δεν υπάρχει ειδικότητα πνευμονολόγου, ούτε καν πνευμονολόγου στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση απέχει πάρα πολύ από τη θωράκιση του δημόσιου υγείας για την οποία καμαρώνει η κυβέρνηση. Ο κατάλογος είναι μακρύ. Και η πραγματικότητα που βιώνουν οι νησιώτες δεν θυμίζουν όχι ετοιμότητα για αντιμετώπιση συνθήκων πανδημίας, αλλά απέχει παρασάγκας και από τις στοιχειώδεις ανάγκες που έχουν οι κάτοικοι των νησιών για θωράκιση της υγείας τους και για πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ευχαριστώ.